Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, όμως η αίσθηση που δίνουν αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Καβάλας είναι πως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Στολισμένα και γεμάτα από ομορφιές περιμένουν τους πελάτες που θα θέλουν να προμηθευτούν όλα εκείνα τα απαραίτητα για τις ιδιαίτερες γιορτές του χειμώνα. Τα περσίνα μπορεί να ήταν και πιο γκρίζα, γιατί ήμασταν κλειστά. Τουλάχιστον τώρα είμαστε ανοιχτά. Στολίσαμε πιο νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές για να φτιάξουμε και τη δική μας διάθεση και του κόσμου. Υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τον κόσμο. Λίγο βέβαια όλο αυτό με τον έλεγχο στην πόρτα έχει δυσκολέψει και εμάς και τον κόσμο. Κάποιοι δεν μπορούν να μπουν. Τους εξυπηρετούμε όσο μπορούμε στην πόρτα, εννοείται. Θυμόμαστε τις περσινές καταστάσεις με το click away. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε φέρει πολλά καινούργια πράγματα. Και νομίζω και ο κόσμος θέλει να στολίσει πιο νωρίς φέτος, γιατί θέλει να φτιάξει η διάθεσή του. Σε πρώτη φάση βεβαίως έχουν ξεκινήσει να δίνουν ρυθμό τα καταστήματα στα οποία πωλούνται χριστουγεννιάτικα είδη, ενώ όσο περνάει ο καιρός θα στολιστούν και οι βιτρίνες των υπόλοιπων καταστημάτων. Τώρα στις βιτρίνες στολίδια της περσινής σεζόν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι επαγγελματίες σαν και εσάς είχαν θέμα με τα κοντέινερ, με το πώς θα διαθέσουν τα νέα προϊόντα τους. Πάρα πολύ. Πέρυσι, να σας πω την αλήθεια, δεν είχαμε φέρει και τόσα πολλά πράγματα λόγω της κατάστασης. Εμείς τουλάχιστον φέτος φέραμε πάρα πολλά καινούργια, τα οποία δεν ήρθαν όλα γιατί κάποια είναι εγκλωβισμένα στα λιμάνια ή ακόμη ταξιδεύουν και Νοέμβριο και Δεκέμβριο ακόμη θα παραλαμβάνουμε, είναι η αλήθεια, και δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει μόνο σε εμάς, θα συμβαίνει και σε άλλους επαγγελματίες. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις παραλαβές, με τις εισαγωγές. Ελπίζω ότι θα έρθουν όλα μέχρι τα Χριστούγεννα για να μπορέσουμε να τα πουλήσουμε κι εμείς και οι υπόλοιποι. Η πόλη και κυρίως το εμπορικό της κέντρο θα στολιστεί όπως κάθε χρόνο, ενώ προγραμματίζονται πολλές μικρές εκδηλώσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Οι επιχειρηματίες ζητούν τη στήριξη από τον κόσμο όσο ποτέ, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες. Πάλι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με το τηλέφωνο, να κάνουμε διανομές στο σπίτι, να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν, όπως είπα, και στην πόρτα. Είμαστε πρόθυμοι, έχουμε όλη την καλή διάθεση και πραγματικά οι καβαλιώτες να στηρίξουν την καβαλιώτικη αγορά, το χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Οι τιμές σε ορισμένα είδη έχουν ανέβει. Δυστυχώς αναγκαστικά σε κάποια προϊόντα έχουν ανεβεί τιμές, διότι για να γίνει η εισαγωγή τους ήταν πολύ μεγάλοι δασμοί και ανέβηκαν αναγκαστικά οι τιμές τους. Προσπαθήσαμε όσο μπορέσουμε να μείνουμε σε λογικά και φυσιολογικά επίπεδα, θα το δει αυτό και ο κόσμος. Έχουμε πολλά καινούρια δέντρα, πολλά καινούρια στολίδια. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να τα κρατήσουμε στα περσινά επίπεδα. Σίγουρα υπήρχε κάποια αύξηση, αλλά είναι γενικό το κακό δυστυχώς, γιατί υπάρχει από πίσω η πίεση για να ανεβούν οι τιμές. Μας έχουν ανεβάσει τιμές και αναγκαστικά ανεβάζουμε κι εμείς.